Τι σας έκανε να βγείτε στον δρόμο? Ήταν απαραίτητο να δείξουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει να ειδοποιηθεί οι Γάλλοι ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα, παρόλο που το ξέρουν πάνω κάτω από τις εφημερίδες και από τις τηλεοράσεις, να δουν επίσης ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται και ζητάμε να γίνει κάτι. Και αυτή η περιέργεια που έχουν οι Γάλλοι επίσης, γιατί καταλάβετε, οι εφημερίδες δεν λένε τελείως την πραγματικότητα. Μερικές φωτογραφίες τελικά λένε πολλά περισσότερα από ό,τι λένε τα γραπτά. Ήταν Έλληνες και Γάλλοι, δεν ήταν δηλαδή μόνο Έλληνες που ζουν στο Παρίσι. Ήταν πολύ Γάλλοι. Εγώ μίλησα με πολλούς Γάλλους που είναι ανήσυχοι, που ζητούν, λένε τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Μου λένε μάλιστα μπορεί να στείλουμε λεφτά σε κάπου. Και ομικά στείλετε λεφτά. Αγοράζετε ελληνικά προϊόντα, πηγαίνετε να περάσετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από όλα. Δεν είμαστε για να στείλουμε, καταλαβαίνετε. Αν μπορούσατε να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Σαρκοζή και να του μιλήσετε για το ελληνικό θέμα, για να μειχθεί πάρα πολύ σε αυτό, τι θα του λέγατε, τι θα θέλατε να του πείτε? Θα του έλεγα να συνεχίζει να σταματήσει αυτή, να πείσει τους Γερμανούς να σταματήσουν αυτή τη βάρβαρη θέση που έχουν, την τοποθέτηση που κάνουν εναντίον της Ελλάδος. Στην κυρία Μέρκελ, αν την είχατε απέναντί σας, την κυρία Μέρκελ, τι θα θέλατε να της πείτε? Τι να της πω, κυρία Μέρκελ? Θα της έλεγα και αυτή να σταματήσει, γιατί καταλάβετε, όλες οι αγριότητες των Γερμανών, η βαρβαρότητα και η βουλγαρίτε, όπως λέμε σήμερα, είναι κάτι απίθανο πως οι Γερμανοί φτάσανε σε τέτοια άκρα. Αυτοί που πουλήσαν τόσα πράγματα στην Ελλάδα, που επίσης κάνανε τόσα σκάνδαλα στην Ελλάδα, πληρώνοντας τους μεν και τους δεν για να αγοράσουν τα προϊόντα τους, καταλάβατε. Με αυτό το ξεχνούν τώρα η κυρία Μέρκελ να διαφορεί. Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε οι Έλληνες από όλο αυτό? Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτές οι εκδηλώσεις συμπαράστασης κάτι σημαίνουν πραγματικά, κάπου μπορεί να οδηγήσουν? Εμείς οι Έλληνες έχουμε περάσει τόσα πράγματα αρνητικά στην ιστορία. Εγώ έχω ζήσει λίγο την κατοχή σαν πολύ νέο παιδί, ύστερα τον ψυχρό πόλεμο, και θυμάμαι η μητέρα μου που έλεγε πάντα θα περάσει και αυτός ο καημός. Αυτή η κρίση, η τρομερή κρίση, νομίζω μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξει ριζικά το ελληνικό κράτος. Με αυτοί που δεν πληρώναν τους φόρους. Άνθρωποι υπουργοί που παίρνανε δώρα από τους ξένους. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν ουσιαστικά. Κάποιος είπε σε μια στιγμή τα φάγαμε όλοι μαζί. Δεν τα φάγανε όλοι μαζί. Τα φάγανε εκεί που ήταν στο τραπέζι. Οι άλλοι είχαν ψίχουλα γύρω. Και σήμερα αυτοί που είχαν ψίχουλα δεν έχουν τίποτα, καταλάβατε. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα, νομίζω, στην Ελλάδα. Να περιμένουμε μια ταινία σας, δηλαδή, σχετική. Εγώ κάνω μια ταινία τώρα που έχει κάποια σχέση με την οικονομία, ίσως από μακρινά, ίσως από το συνέβη στην Ελλάδα, με μακρινά φυσικά, νομίζω πρέπει να κάνουμε ταινίες, μου φαίνεται τελείως απαραίτητο. Κάναμε πολλά φιλμ πάνω στην κατοχή, πάνω στον εφήλιο πόλεμο κτλ. Τώρα σε αυτό το πόλεμο, αυτό είναι ο οικονομικός πόλεμος, καταλάβατε, και η Ελλάδα είναι από τα πρώτα θύματα. Αυτό είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε? Είναι ότι πονώ, κουράγιο και ισοδοξία, και θα περάσει και αυτός ο καημός.